Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Το Σάββατο θα επικρατήσει έντονη αστάθεια στην κεντρική και κυρίως στη Βόρεια Ελλάδα, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, ενώ στην υπόλοιπη χώρα καλοκαιρία με ζέστη. Πιο αναλυτικά, αναμένεται αρχικά γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις, πιο αυξημένες στην κεντρική Μακεδονία, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και λίγες σποραδικές καταιγίδες. Από το μεσημέρι, θα αυξηθούν νεφώσεις στα ορεινά της περιοτικής χώρας, θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στην Πίνδο, τη Δυτική Μακεδονία και τα ορεινά της Βορειοανατολικής Πελοποννήσου. Ταυτόχρονα, ισχυρές βροχές ή καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, με χαλάζι τοπικά μεγάλο και ισχυρές ρηπές ανέμων. Το βράδυ, ισχυρές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην κεντρική Μακεδονία και σταδιακά στη Βόρεια και Ανατολική Θεσσαλία. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Στο Αιγαίο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 2-5 και τοπικά στο ανατολικό νοτιοανατολικό Αιγαίο 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως βορειοδυτικοί άνεμοι με ένταση 3-5 μποφόρ. Ο υδράργυρος θα κυμαίνεται σε ψηλά για την εποχή επίπεδα και θα φτάνει το μεσημέρι στους 33 με 35 και τοπικά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική θα επικρατήσει γενικά ήθρος καιρός με λίγες νεφώσεις, οι οποίες πρόσχερα θα αυξηθούν το μεσημέρι στα δυτικά τμήματα του νομού, όπου εκεί υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα μπαίνουν μεταβλητοί άνεμοι 2 με 5 μποφόρ. Στη Θεσσαλονίκη αναμένουν το πρωί τοπικές ροχές, οι οποίες θα γενικευτούν από το μεσημέρι και μετά και θα εκδηλωθούν και καταιγίδες τοπικά ισχυρές με χαλάζι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 31 βαθμούς Κελσίου, ενώ θα μπαίνουν κυρίως νότιοι άνεμοι 3 με 5 μποφόρ. Καλή συνέχεια. Να είστε όλες και όλοι καλά.